κάτι πολλά και σε εσάς. Εύχομαι η Οσία Μαρία η Αιγυπτία που σήμερα η Εκκλησία την εορτάζει και την θέτομε εν το μέσο του ναού και την ασπαζόμεθα την Αγία της εικόνα να επευθυμίζει σε όλους αυτόν που είμαστε. Το μόνο που έχουμε 100% δικό μας είναι οι αμαρτίες μας. Είναι τα πάθη μας και τα λάθη μας. Τα χαρίσματα που έχουμε, τα ταλέντα που έχουμε, τα καλά που έχουμε, αυτά είναι κληρονομικά. Αυξήθηκαν και με μία επιμέλεια που μερικοί επέδειξαν. Όμως, συμβαίνει κάτι περίεργο στον εγωισμό μας, όλους μας. Όλοι μας έχουμε και χαρίσματα και τάλαντα και καλοσύνες, αλλά έχουμε και κακίες και πάθη και αμαρτίες. Φροντίζει ο εγωισμός μας να προβάλλει στη μνήμη μας μόνο τα καλά μας, μόνο τα προτερήματά μας, μόνο τις καλοσύνες μας. Και φροντίζει επίσης ένας άλλος, πιο πονηρός από τη μνήμη μας, πιο μεγάλος τεχνίτης και κυβερνήτης, ο πειρασμός, ο διάβολος, συνεχώς να κρύβει τα λάθη μας, τα πάθη μας, να τα δικαιολογούμε, γιατί τι φοβάται ο πειρασμός και τι δεν θέλει ο εγωισμός μας. Φοβόμαστε, μη μετανιώσουμε. Φοβόμαστε μήπως η μετάνοιά μας οδηγήσει στην εξομολόγηση. Γιατί φοβόμαστε να νικήσουμε την τροπή, διότι αποτέλεσμα της αμαρτίας μας είναι από καιρού εις καιρό να φωτίζεται ο νους μας και να ντρέπεται για ό,τι έγινε στο παρελθόν ή γίνεται και τώρα πολλές φορές. Ή γίνεται και τώρα. Η Αγία Μαρία η Αιγυπτία, όσον ήταν άνθρωπος της αμαρτίας, ήταν ένας άνθρωπος ξεδιάντροπος, να το πω έτσι. Δεν είχε ντροπή να πάνω. Ήταν μια νέα ωραία κόρη της Αιγύπτου, της Αλεξάνδρειας, η οποία λέει όχι απλά ήταν πόρνη επιπληρωμή, δεν ικανοποιήθηκαν οι ειδονοί της με όλους αυτούς που την επλήρωναν. Πολλές φορές λέει η ίδια επλήρωνε άντρες για να έχει έτη και έτη μεγαλύτερη απόλαυση. Και άκουσε, λέει, έναν πλοίο ότι έφευγε γεμάτων προσκυνητές από την Αλεξάνδρεια να πάει στην Ιερουσαλήμ για το Άγιο Πάσχα. Τέτοια περίοδο δηλαδή, μεγάλη Σαρακοστή. Και σκέφτηκε ότι ας είναι και χριστιανοί, ας προσεύχονται και νηστεύουν, ανθρώποι είναι και αυτοί. Τους πειρασμούς τους, τους έχουν. Θα μπω μέσα στο καράβι και κάποιος θα κερδίσω. Και τον πρώτο που κέρδισε, λέει, ήταν ο καπετάνιο. Όταν της είπε να πληρώσει, ήταν άβλα. Και του είπε, δεν έχω χρήματα, έχω το σώμα μου. Και λύγησε πρώτος, ο καπετάνιος, ακολούθησαν οι ναύτες και εμαγάρισε και ελέρωσε πλείς τους όσους νέους αυτού του ταξιδιού που επιθυμίζω ήταν ταξίδι προσκύνημα στους Αγίους Τόπους. Όταν λέει είδε τον κόσμο να ανεβαίνει στην Ιερουσαλήμ, ανέβηκε και αυτή. Όταν είδε τον κόσμο των πολλήν τους πιστούς να πηγαίνουν στον ναό της Αναστάσεως για να προσκυνήσουν τον Τίμιο Σταυρόν στο Γολγοθά και τον Άγιο Τάφο του Κυρίου μας, αποπειράθηκε και αυτή να εισέλθει στον ναό της Αναστάσεως. Τέσσερις φορές, λέει, έκαμε να εισέλθει στον ναό και μία αόρατη δύναμη, Άγγελος Κυρίου ήταν, την έσπρωχνε προς τα πίσω και δεν την άφηνε να εισέλθει. Και όταν για τέσσερις φορές επαναλήφθηκε αυτή η δίωξη
από τον ναό της Αναστάσεως εσυνήθηκε η Αγία. Εκατάλαβε ότι είναι τόσο λερωμένη που δεν πρέπει να προσκυνήσει. Και εξήλθε έξω, λέει, του ναού, εκεί που είναι η Αγία Αυλή σήμερα. Υπήρχε, λέει, ένα ψηφιδοτόνικο, ζωγραφισμένη Παναγία, και πήγε, λέει, μπροστά στην Παναγία και της είπε: «Παναγία μου, συγχώραμε για ό,τι έκανα στη ζωή μου. Ξέρω ότι ένα συγγνώμη δεν φτάνει. Σε παρακαλώ», της είπε, «σε παρακαλώ, αξίωσε με να εισέλθω να προσκυνήσω τον Τίμιο Σταυρό του Υιού σου και Θεού μας, τον Άγιον του Τάφων, και μόλις εξέλθω δεν θα επιστρέψω πια στην αμαρτία, αλλά θα βγω στην έρημο, εκεί που είναι τα όργανα του πειρασμού, και εκεί θα παλέψω και με τα πάθη μου και με τις επιθυμίες μου και με τις μνήμες μου και με τους λογισμούς μου και με όλον το διαβολικό σύνταγμα». Αυτό ήταν. Απευθύνθηκε στην ισχυρότερη πρέσβυρα του κόσμου, του ουρανού και της γης. Και όπως λένε και οι χαιρετισμοί, η Παναγία είναι η πύλη της σωτηρίας. Και αφού ευρήκε το κλειδί αυτής της πύλης, και το κλειδί της Παναγίας είναι η μετάνοια. Όποιος έχει μετάνοια, ανοίγει η πόρτα της Θεοτόκου. Εμπόρεσε και εισήλθε και εις την είσοδο του Αγίου Ναού της Αναστάσεως, επροσκύνησε δακρύβρεχτα τον Τίμιο Σταυρό, τον Πανάγιον Τάφων, και εξήλθεν, λέει, εις την έρημον πέραν του Ιορδάνου, και έζησε εκεί πέραν των 40 ετών, μόνη μαζί με τις Ιενές. Και προς το τέλος, λέει, ένας από τους ασκητές, ο Ζωσιμάς, την ημέρα της καθαράς Δευτέρας έβγαιναν οι ασκητές και πήγαιναν 40 μέρες στην έρημο για να προσευχηθούν ξεχωριστά ο καθένας. Και επέστρεφαν πίσω την Κυριακή των Βαΐων. Γι' αυτό και οι ψάλτες μας την Κυριακή των Βαΐων ψέλνουν και λένε: «Σήμερον χάρις του Αγίου Πνεύματος ημάς συνήγαγε». Το έψελναν οι πατέρες όταν ευρέθονται μετά από 40 μέρες νηστείαν στην έρημον όλοι μαζί, για να γιορτάσουν όλοι μαζί το Πάσχα. Αυτόν εννοεί: «Σήμερον χάρις του Αγίου Πνεύματος ημάς συνήγαγε». Μας εμάζεψε δηλαδή ξανά η χάρις του Αγίου Πνεύματος. Και βγήκε αυτός ο Ζωσιμάς, ο Άγιος άνθρωπος, και είδε την Αγία Μαρία. Μετά από 40 χρόνια αυτή στην έρημο έγινε αναγνώριστη. Ήταν ένας Αράπης, έτσι φάνταζε, ολόμαυρη, από το καύμα του ηλίου. Και την είδε, λέει, ότι δεν επάτησε στο έδαφος, ότι ύπτατο. Τέτοια χάρη της έδωσε ο Θεός, αφού τέτοια μετάνοια και σκληραγωγία εδέχθηκε να έχει στο ποτέ αμαρτωλό σώμα της. Το εκαθάρισε ο Θεός και το έκαμε ένα αγγελικό σώμα. Τίποτα δεν είναι αδύνατο εις τη χάρη του Θεού. Όλα τα καθαρίζει, αρκεί να υπάρχει μετάνοια. Και του είπε: «Αβά, μην πλησιάζεις, είμαι γυναίκα», ήταν γυμνή. «Ρίξε μου το ράχος σου». Και έριξε, λέει, ο Άγιος Ζωσιμάς το επανοφόρι, το εξόρασόν του, και καλύφθη η Αγία και του είπε τη ζωή της. Και έτσι ξέρουμε αυτά που σας ενδηγήθηκα προηγουμένως. Από τον Άγιο Ζωσιμά που τα έγραψε και του είπε: «Του χρόνου να έρθεις τέτοιαν ημέρα, αλλά να φέρεις και το σώμα και το αίμα του Χριστού να κοινωνήσω». Την εκοινώνησε την επόμενη χρονιά και του είπε να έρθεις και του χρόνου. Και ερχόμενος τον επόμενο χρόνο την ευρύκε και κοιμημένη και την ενταφίασε. Από αυτόν όλον ήταν διήγηση, την τόσο σπάνια και μοναδική, που με αυτόν τον βίο μεγάλωσαν γενναίες γενεών χριστιανών. Ας κρατήσουμε εμείς
οι ελεηνοί άνθρωποι του 21ου αιώνα, διότι να μη φοβόμαστε την αμαρτία, να φοβόμαστε την αξιωμολόγητη αμαρτία, να φοβόμαστε την αμετανοησία, αν δεν έχουμε διάθεση να μετανιώσουμε. Και μην λέμε δεν έχω τίποτε, κάθε μέρα κάτι έχω. Αυτός που δεν προσέχει και δεν μετανιώνει στα μικρά, είναι καταδικασμένος να κάνει και μεγάλα. Αφού με τα μεγάλα έρχεται σε μετάνοια και σε συνέστηση, θα επιτρέψει ο Θεός να κάνει μεγάλες αμαρτίες. Γι' αυτό είναι σημαντικό να επιμελούμεθα τα μικρά-μικρά μας πάθη και λάθη και να μετανιώνουμε και από καιρού εις καιρών να τα εξομολογούμεθα. Και το δεύτερο, ας ήταν και Αγία η Μαρία η Αιγυπτία μετά από 40 χρόνια ασκήτρια στην έρημο και δεν επάτα στη γη και είχε και διορατικό και προορατικό χάρισμα. Τι ήθελε να κοινωνήσει. Μετάνοια μόνη της δεν φτάνει. Η μετάνοια γίνεται για να μπορέσουμε να καταξιωθούμε του Αγίου Σώματος και Αίματος του Χριστού. Αυτόν το σώμα, αυτόν το αίμα που ενίκησε το θάνατο, που ενίκησε την αμαρτία, που ενίκησε τον πειρασμό. Γι' αυτό εμείς να έχουμε νεύμα. Πόσο μετανοούμε, πώς μετανοούμε, θέλουμε να μετανιώνουμε. Και το τελευταίο, θέλουμε να κοινωνούμε τακτικά. Όχι μόνο για το Πάσχα και για τα Χριστούγεννα. Όσο γίνεται πιο τακτικά. Ο άνθρωπος που έχει πόθον Χριστού θέλει να ενώνεται με τον Χριστό όσο γίνεται πιο τακτικά. Όταν έτσι είναι η ζωή μας, μεταξύ μετανοίας και θείας κοινωνίας, χαίρεται η ψυχή. Διότι όπως θέλει το σώμα την ξεκούρασή του και το φαγητό του, και η ψυχή θέλει την ξεκούραση και ανάπαυσή τη, και η ψυχή θέλει την τροφή τη. Ποια είναι η τροφή της ψυχής? Η προσευχή κατά πρώτη. Η συγχωρητικότητα σε αυτούς που μας έχουν πικράνει και αδικήσει. Η ελεημοσύνη σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Η φιλοξενία στους ξένους. Η συγκαταβατικότητα εις τους ανθρώπους. Και το κυριότερο, τροφή της ψυχής είναι να κοινωνώ τακτικά. Αφού προηγουμένως μετανιώνω τακτικά, σχεδόν καθημερινά. Έτσι είμαι θα συγγενής με την Αγία Μαρία την Αιγυπτία. Έτσι πραγματοποιείται αυτό που είπε πολύ ωραία ο Διάκος σήμερα με τη στεντόρια φωνή του στο Ευαγγέλιο. Και έσονται οι έσχατοι πρώτοι και οι πρώτοι έσχατοι. Η Αγία Μαρία στα μάτια των επισήμων και των τραυματισμένων και των παπάδων και των πλουσίων της Αλεξάνδρειας ήταν η τελευταία γυναίκα και έγινε η πιο ένδοξη. Ξέρετε τι λένε μερικοί που βλέπουν τον ουρανό και βλέπουν τους Αγίους του ουρανού που χαίρονται? Η Αγία Μαρία η Αιγυπτία έχει λίγο πιο κάτω από τη δόξα του Τιμίου Προδρόμου. Εάν για τους οσίους άντρες ο κορυφαίος είναι ο προδρόμος και είναι ο μέγιστος των Αγίων, γι' αυτό έγινε πάντοτε η εικόνα του δίπλα από τον Χριστό. Η μέγιστη ασκήτρια των ουρανών που έχει την μεγαλύτερη δόξα είναι η Αγία Μαρία η Αιγυπτία. Γι' αυτό το βίον της να το διαβάσουμε, να το διηγούμαστε στα παιδιά μας. Εγώ θυμάμαι τη γιαγιά μου, τον άκουσαν αυτόν τον βίο από έναν καλόν ιερομόναχο που επεριέρχεται τα χωριά της παιδιάδας του Μόρφου και εξομολογούσε από το Σταυροβούνι. Και όσον της άρεσε, που κάθε νύχτα μας έλεγε τον ίδιο βίο και της έλεγαμε εμείς, γιαγιά μου, αν έμαθες άλλο βίο να μας λες. Και μας έλεγε η γιαγιά μου η μυροφόρα, να τον ζήσετε τούτο και άλλον θέλετε. Λοιπόν, έτσι όταν μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, μεγαλώνουμε ανθρώπους για να μας αγαπήσουν, να μας γυροκομίσουν και να μας μνημονεύουν στην αιώνια ζωή. Καλό Πάσχα να έχετε, καλή μεγάλη εβδομάδα, Πάτερ Λουκά.
εδώ στον ωραίο Πεδουλάν εύχομαι να σ' αξιώσει και φέτος να ζήσεις εσύ έντονα την Ανάσταση του Χριστού και τα πάθη του για να μπορεί να τα μεταδίδεις στους πιστούς. Ό,τι βγαίνει από την καρδιά, μπαίνει στην καρδιά. Και εσύ είσαι άνθρωπος της καρδιάς. Εύχομαι η καρδιά σου να γεμίσει από μετάνοια και από Ανάσταση. Από σταυρών και Ανάσταση. Και δόξα σου ο Θεός, ο Πεδουλάς έχει και σταυρών και Ανάσταση. Και ο Θεός να μας αξιώσει αυτήν την αναστάσιμη αίσθηση να την έχουμε και για έναν άλλον λόγο. Έρχονται δύσκολα γεγονότα. Λόγω του μεγάλου παγκοσμίου πολέμου που ετοιμάζουν όλοι αυτοί οι δυνατοί της γης. Και θα πρέπει να έχουμε δυνάμεις ψυχικές να διαχειριστούμε τα αποτελέσματα αυτού του μεγάλου πολέμου και λένε μερικοί που βλέπουν για ενός μεγάλου σεισμού που θα προηγηθεί του μεγάλου πολέμου. Και όλα αυτά τα παραχωρεί ο Θεός, διότι υπάρχει μεγάλη αποστασία εις τους ανθρώπους, υπάρχει μεγάλη αμαρτία και αμετανοησία. Όσον εμείς μετανοούμε και προσευχόμεθα, τόσον το κακόν θα έρθει λιγότερο, αλλά θα έρθει. Και φαίνεται έρχεται σύντομα. Γι' αυτό σας παρακαλώ, αυξήστε την προσευχή, αυξήστε την ελεημοσύνη. Σας συμφέρει και εσάς και των παιδιών σας. Διευχόμων Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών.